Θα καλησπερίσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τους πρώτους καλεσμένους για σήμερα, που είναι ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης ο Κέσσερης. Καλησπέρα και στους δύο σας. Ο Γιάννης είναι σεσημασμένος, έχει ξανάρθει εδώ στο μεταξύ μας. Απλά σήμερα έρχεται με έναν άλλο ρόλο, ο οποίος νομίζω προδίδεται από αυτό το πλάνο, με το πολύ ωραίο αυτό αξεσουάρ που έχουμε σήμερα φέρει μαζί. Μια σκακέρα. Μια σκακέρα σε μεγάλη διάσταση, αλήθεια είναι αυτή. Να πούμε ότι και οι δύο είστε προπονητές στο Σύλλογο Ιωνιτών Σκακιστών και νομίζω είναι καλή ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το σκάκι, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν είναι παιχνίδι ή άθλημα. Για όποιον θέλει είναι παιχνίδι, για όποιον θέλει είναι άθλημα. Σωστό. Το σίγουρο είναι ότι είναι διασκεδαστικό. Βεβαίως. Και μάλιστα είναι ένα άθλημα για όλους. Μπορούν να, παίξουν, να το παίξουν όλοι από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκινάνε από 3 και από 4 χρονών να μαθαίνουν σκάκι τα παιδιά. Και μπορούν να παίξουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Σαφέστατα. Και μάλιστα αυτό μπορούν να το κάνουν και μεταξύ τους. Οι πολύ νέοι με τους πολύ μεγάλους. Είναι ένα πάρα πολύ φθηνό άθλημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μία σκακέρα. Και δεν εννοώ αυτή τη σκακέρα. Όχι, τις κανονικές που ξέρουμε. Ναι, υπάρχουν επιτραπέζιες σκακέρες. Αυτή είναι μια σκακέρα διδασκαλίας. Το σκάκι είναι ένα πνευματικό, χαρακτηρίζεται, παιχνίδι. Το οποίο απαιτεί δύο αντιπάλους. Βέβαια, στην εποχή μας μπορεί να είναι ένας αντίπαλος και ένα κομπιούτερ. Ή ένας αντίπαλος εδώ και ένας αντίπαλος στην Κίνα μέσω του ίντερνετ. Και έχουν, διαθέτουν από 16 κομμάτια ο καθένας, τα πιόνια και τα κομμάτια και παίζουν να αλλάξει κινήσεις, φτιάχνουν στρατηγικές, ο καθένας τις δικές του, παίζουν μία-μία κίνηση και ο σκοπός του αντιπάλου είναι να κερδίσει τον αντίπαλο εάν κάνει λάθος. Σωστό. Είναι μια υποτυπώδης μάχη, θα λέγαμε, με πάρα πολλά πιόνια και πολλές κινήσεις διαφορετικές. Εγώ θα σας πω ότι το μόνο που ξέρω είναι οι κινήσεις. Να το ξέρεις, Γιάννη, μάλλον θα χρειαστώ ιδιαίτερα για να φτάσω σε επίπεδο Κασπάροφ κτλ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μόνο με τις κινήσεις μπορείς να παίξεις κάκι. Σωστό. Βέβαια, νομίζω θα χάνεις συνέχεια από κάποιον που ξέρει, αλλά εντάξει. Ναι, όμως μπορείς να γίνεις καλύτερος και να φτάσεις σε σημείο να τον κοντράρεις. Τελικά, δηλαδή, το μυστικό είναι η εξάσκηση και στο σκάκι, Ναι, όπως σε όλα τα πράγματα, η εξάσκηση σε βελτιώνει όχι μόνο στο παιχνίδι ή άθλημα, όπως θέλετε πέστε το, αλλά και σαν προσωπικότητα. Γιατί αυτό θέλω να τονίσω σήμερα στην εκπομπή, τα πρόσθετα ωφέλη που έχει το σκάκι. Σαφέστατα και νομίζω είστε δύο πλέον κατάλληλοι, γιατί είπαμε είστε προπονητές και θα ήθελα, Δημήτρη, έτσι να μας πεις και εσύ δύο-τρία πράγματα. Πώς είναι ο ρόλος του προπονητή στο σκάκι? Βασικά θέλω να πω κάτι άλλο που πάνω στην κουβέντα για το σκάκι, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι όπως έχουμε τους μυς στο σώμα μας, έτσι είναι και το μυαλό, το οποίο μπορούμε να το εξασκήσουμε και να γίνει καλύτερο και πιο έξυπνο. Το σκάκι είναι κάτι που βοηθάει πάνω σε αυτό. Σχετικά με την προπόνηση, λοιπόν, τώρα. Προπόνηση κάνουμε καθημερινώς, Δευτέρες, Τρίτες, Τετάρτες. Πέμπτες κάνουμε σε ενήλικες. Τις άλλες μέρες είναι σε παιδιά δημοτικού κυρίως. Τα απογεύματα. Και Σάββατο πρωί. Και Σάββατο το πρωί, ναι. Σε ένα πολύ ευχάριστο χώρο. Παίζουμε, μαθαίνουμε. Ο ρόλος του προπονητή ποιος είναι, λοιπόν, στο σκάκι? Τι πρέπει να κάνει για να βοηθήσει τον αθλητή ή τον παίχτη? Αρχικά αυτοί που έρχονται στο σύλλογο, οι αρχάροι ας πούμε, δεν γνωρίζουν καν τις κινήσεις. Οπότε τους μαθαίνουμε τα βασικά και σταδιακά προχωράμε σε καλύτερα επίπεδα. Να πούμε όμως και στο σημείο αυτό δύο-τρία πράγματα για το σύλλογο, θα ήθελα, διότι από όσο ξέρω έχει μια αρκετά μεγάλη ιστορία στην πόλη. Μάλιστα. Ο Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών μπορεί να φαίνεται λίγο παλιακό το όνομα, αλλά είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Έχει ιδρυθεί το 1950. Είναι πιο παλιός και από τον Μπας Γιάννενα. Και έχει μεγάλη ιστορία. Έχουν περάσει πολύ σημαντικοί άνθρωποι από το Σύλλογο Ιωαννιτών Σκακιστών. Έχει φιλοξενήσει στην πόλη μας διεθνές τουρνουά με πολλούς ξένους αθλητές, πανελληνίου επίπεδου και παγκοσμίου επίπεδου διοργανώσεις. Το 1993 έχει γίνει το διεθνές τουρνουά στην πόλη μας. Έχει συμμετάσχει σε αγώνες ακόμα και στην Α' Εθνική, του Σκακιού αντίστοιχα. Σε τοπικό επίπεδο έχουμε βγει πολλές φορές πρωταθλητές, κυπελούχοι. Έχουμε διοργανώσει εδώ στην πόλη μας τουρνουά και άλλες διοργανώσεις. Τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για 15 ετία, και έχει άνθηση το
σχολικό σκάκι. Έχουμε διοργανώσει σχολικούς αγώνες, όχι βέβαια στο χώρο μας, γιατί θα ήταν, είναι πολύ πιο μεγάλο το γεγονός, σε διάφορους χώρους στην πόλη μας, έχουν γίνει γνωστά. Γενικά, ο σκοπός του συλλόγου είναι να διαδώσει το σκάκι σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και στα παιδιά αυτό το πνευματικό άθλημα και να βοηθήσει όποιον θέλει να το μάθει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα. Θέλει λίγο υπομονή, νομίζω, όμως, και δεν ξέρω αν ταιριάζει στην οτροπία του Έλληνα όλο αυτό. Εγώ νομίζω πως δύο παιδιά δεν έχουν υπομονή, αλλά παίζουν σκάκι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπεις πως παίζουν σκάκι. Παίζει ο ένας και περιμένει, του λέει, άντε παίξε, να παίξει κι ο άλλος. Και παίζουν γρήγορα. Αυτό μπορεί να το κάνουν και δύο πολύ καλοί σκακιστές. Μάλιστα, υπάρχουν λεγόμενες παρτίδες bullet. Οι δύο μόνο είναι ο κύριος Δημήτρης από εδώ. που είναι, έχει χρόνο σκέψης ένα λεπτό για όλη την παρτίδα. Αν θέλετε, πιστέψτε το, αλλά μπορείς να παίξεις 60 κινήσεις σε ένα λεπτό. Αχα, μάλιστα. Ίσως το κάνουμε κάποια φορά επίδειξη. Γιατί όχι, είναι ενδιαφέρον. Για πες μας, Δημήτρη, γιατί εγώ προσωπικά δεν το έχω συναντήσει αυτό. Έχει ξαναϋποθεί αυτό για την νοοτροπία του Έλληνα, ότι το σκάκι μάλλον δεν ταιριάζει τόσο πολύ, επειδή ο Έλληνας είναι πιο πολύ στο τάβλι, στο καφέ. Αλλά αυτό που πιστεύουμε είναι ότι αυτό χρειάζεται ο Έλληνας, να αλλάξει κάπως την νοοτροπία του, να δει τα πράγματα και από άλλες γωνίες, να αναπτύξει το πνεύμα του πέρα από το να σπαταλάει τον χρόνο του, ας πούμε, να τον καλλιεργεί καλύτερα. Είναι ένα άθλημα το οποίο προσφέρει καλλιέργεια και ακόμα και στο θέμα της υπομονής, ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό που είπες και εσύ, Δημήτρη, συνηθισμένος να πάει για καφέ, να παίξει ένα τάβλι, να θέλει κάτι πιο, ας πούμε, χαλαρό, μια χαλαρή ενασχόληση, νομίζω ότι σταδιακά θα το αγαπήσει το σκάκι με την ενασχόληση του αυτή και θα τον βοηθήσει πολύ και αυτό που λέμε να στροφάρει λαϊκά ο εγκέφαλος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όσοι το γνωρίζουν και ασχολούνται, μετά τους αρέσει και το προτιμούν συνήθως. Ισχύει τώρα ότι σαφέστατα κάθε παίκτης έχει τη δικιά του, ας πούμε, τακτική και το δικό του τρόπο παίξηματος. Ισχύει όμως ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες που προτιμούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πιόνια σε σχέση με άλλο, ότι είναι, ας πούμε, τα αγαπημένα τους. Δεν θα το έλεγα αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που προτιμούν κάποιο σαν αγαπημένο κομμάτι, αλλά γενικά είμαστε σωστά και αντικειμενικοί και λογικοί, οπότε δεν έχουμε προκαταλήψεις, ας πούμε, για αγαπημένο πράγμα. Εντάξει. Τι να πω. Εγώ πάντως, αν μπορούσα να έχω όλο Βασίλισσες, θα έχω όλους Βασίλισσες. Για όσους ξέρουν. Ότι είναι το πιο ισχυρό, είναι το πιο ισχυρό κομμάτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει όλες τις κινήσεις. Οπότε, αν κάποιος μας ακούει και θέλει να ασχοληθεί τώρα, να πούμε, πού μπορεί να σας βρει. Λοιπόν, ο σύλλογος εδώ και 4 χρόνια βρίσκεται εκεί που ήταν το παλιό κτηνιατρίο, όπως λέμε. Είναι Αγίας Μαρίνης 58 και Κάτσαρη, απέναντι από τη Δημοτικό Ραδιόφωνο, στο Πνευματικό Κέντρο απέναντι. Βρισκόμαστε εκεί τα απογεύματα και Σάββατο πρωί. Κυριακές τις έχουμε αφήσει για αγώνες, γιατί υπάρχουν και αυτά στο σκάκι. Και 6 με 8 το απόγευμα, το τηλέφωνο είναι 2651-075-485. Μπορεί να μας επισκεφθεί και στο blog του συλλόγου μας ή πλέον έχουμε και σελίδα στο Facebook. Απλά πατώντας Σύλλογος Ιωαννιτών Σκακιστών μπορείτε να το βρείτε. Ένας πολύ όμορφος χώρος, θα πω εγώ, και νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να καλέσουμε να σας επισκεφτούμε κιόλας. Βεβαίως, να μας επισκεφτείτε. Με τη συνεργάτητά μας στην Ενέα την Κύρκου. Να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια που μας παραχώρησε το χώρο και με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου μας έγινε αυτός ο όμορφος χώρος με δουλειά και κόπο. Και χορηγίες. Σαφέστατα, στην εποχή μας χρειάζονται και αυτές. Τώρα, όντας και οι δύο προπονητές, φαντάζομαι έρχεστε σε επαφή με παιδιά, με μικρά παιδιά που τους μαθαίνετε το άθλημα. Πείτε μου λίγο έτσι τις αντιδράσεις τους, πώς τα βλέπετε, πώς νιώθουν. Εγώ από τη μεριά μου πράγματι βλέπω αυτό το δικαιολογημένο κατά τη γνώμη μου, την ανυπομονησία των παιδιών. Παίζουν πιο ανυπόμονα στην αρχή, αλλά όσο εμβαθύνουν, όσο αρχίζουν και μαθαίνουν το σκάκι, όσο αρχίζουν και μαθαίνουν το αγαπάνε το σκάκι, αρχίζουν και σκέφτονται, αρχίζουν και δημιουργούν πάνω στο σκάκι, γιατί και μια παρτίδα σκακιού είναι μια δημιουργία. Αρχίζουμε μαθαίνοντας τις βασικές αρχές του σκακιού, δηλαδή
Μπορείς να παίξεις οποιαδήποτε κίνηση, αλλά δεν είναι όλες οι κινήσεις καλές. Αρχίζουμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε πώς πρέπει, τι είναι καλό. Το σκάκι, μια παρτίδα σκάκι χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο άνοιγμα, το μέσο και το φινάλε. Προσπαθούμε λοιπόν να διδάξουμε κάθε ένα κομμάτι από αυτά τα τρία ξεχωριστά. Μαθαίνουμε λοιπόν στο άνοιγμα τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό, σιγά σιγά και το φινάλε και κάποια στιγμή σε πιο μεγάλο επίπεδο και το μέσο. Και γενικά όλα αυτά βοηθάνε να κάνουν τα παιδιά τις δικές τους σκέψεις. Να πούμε ότι παρόλο που έχουν προχωρήσει τόσο πολλοί υπολογιστές, το σκάκι ούτε για τους υπολογιστές είναι εύκολο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Φαντάζομαι όποιος βλέπει αυτή την εικόνα την οποία την έχουμε και εμείς εδώ, ενδεχομένως να του φαίνεται λίγο βουνό, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα να τα μελετήσετε. Βλέπουμε εδώ τη μεγάλη μας την σκακιέρα. Έχει, να πούμε, τετράγωνα με αριθμούς και γράμματα. Έτσι λοιπόν παίρνουν κατευθύνσεις. Εδώ νομίζω είναι καλύτερο πλάνο. Και δεν ξέρω, Γιάννη, αν θέλεις να μας πεις 2-3 πράγματα. Έχει 8 σειρές. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα με βάση αυτό το πλάνο να σας πω την ιστορία του σκακιού. Πολλοί πολιτισμοί και πολλές χώρες διεκδικούν την έναρξη του την εφεύρεση του σκακιού. Ωστόσο, ο μύθος που υπάρχει για το πώς δημιουργήθηκε το σκάκι είναι μια πολύ όμορφη ιστορία και θα την πω εν συντομία. Ήταν ένας βασιλιάς, αυτοκράτορας, σουλτάνος, από όπου θέλετε πάρτε το, ο οποίος ήταν έξυπνος, του άρεσε να ασχολείται με έξυπνα πράγματα, του άρεσε να παίζει και ήθελε να του φτιάξουν κάτι με το οποίο να μην βαριέται ποτέ. Ζήτησε λοιπόν από όλους τους σοφούς του να του φτιάξουν κάτι και ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος του έφερε το σκάκι. Το οποίο αποτελείται από 64 τετράγωνα, 8 επί 8 είναι η σκακέρα και 16 κομμάτια εκατέρωθεν. Και του λέει ο βασιλιάς, μόλις το γνώρισε το παιχνίδι, μόλις είδε τις άπειρες δυνατότητες που δίνει, είδε πράγματι ότι μπορεί να παίξει μία παρτίδα και ποτέ να μην είναι ίδια με μία άλλη. Και πράγματι σας το λέω, ισχύει. Είναι γεγονός. Και από τη λίγη εμπειρία που έχω εγώ μπορώ να το πω κι εγώ. Και αφού ευχαριστήθηκε ο βασιλιάς, του λέει, πες μου τι θέλεις να σου δώσω. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, του λέει, εγώ θέλω έναν κόκο, να μου βάλεις ένα κόκο ρύζι στο πρώτο κουτάκι και διπλάσιους κόκκους κάθε φορά. Δηλαδή 2 στο δεύτερο, 4 στο τρίτο κουτάκι κλπ. Απογοητευμένος ο βασιλιάς του λέει, έφτιαξες κάτι τόσο όμορφο, δώστε του το σακί του με το σιτάρι, λέει στους αυλικούς του, να τον πληρώσετε. Πάνε αυτοί να μαζέψουν το σιτάρι, υπολογίζουν και έπρεπε να μαζέψουν τη σιωδιά, όχι ολόκληρη του βασιλείου, αλλά ολόκληρη τη γη. για κάμποσα χρόνια για να τον πληρώσουνε. Σωστό. Μαθηματικά ο αριθμός που βγαίνει σε όγκο είναι ολόκληρη η γη να τεχνίδια από σιτάρι, δεν έφτανε, ας πούμε. Αχα, ωραία. Γιατί πάνε είναι δυνάμεις του δύο. Είναι καλή συμφωνία όμως αυτή, να την κάνουμε με χρήματα. Παρεπιπτόντως, να φέρουν ιδέες εδώ για κάτι διαβουλεύσεις που γίνονται. Ναι. Ήδη δηλαδή για τη δημιουργία του σκακιού υπάρχει ένας πολύπλοκος, ένας πολύ όμορφος μύθος. Τον οποίο δεν γνώριζα και θα σας ευχαριστήσω κιόλας, γιατί και προσωπικά δεν το ήξερα, αν και δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Έχω δει τα βασικά, τα οποία δεν ξέρω αν θα ήθελες να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια, αφού σας έχω εδώ να σας αξιοποιήσω. Ευχαρίστησή μας να κάνουμε μάθημα live. Να πω ότι η σκακέρα... Τα πολύ βασικά, συγγνώμη, γιατί τα περισσότερα θα πάτε εκεί στον πολύ ωραίο χώρο που έχουν τα παιδιά και έχουν και περισσότερα και πιόνια και είναι άλλη αίσθηση να το ζεις, αλλά νομίζω μια γενικότερη εισαγωγή θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ωραία. Θα κάνω λοιπόν ένα πολύ σύντομο, μια σύντομη επίδειξη, σαν μάθημα. Να πω ότι η σκακέρα αποτελείται από ένα τετράγωνο, το οποίο είναι χωρισμένο σε κουτάκια, σε γραμμές και στήλες. Υπάρχουν λοιπόν κάθετα οι στήλες και οριζόντια οι γραμμές. Οι στήλες είναι ονομασμένες με γράμματα, α, β, γ, δ, ε, ζ, η και θ. Οι γραμμές αντίστοιχα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε, ονοματίζοντας ένα κουτάκι, παίρνουμε απλώς τις συντεταγμένες του. Το ε, 5. Σωστό. Αυτό έγινε αρκετά αργότερα από τη δημιουργία του σκακιού, για να μπορούμε να γράφουμε τις παρτίδες, ώστε να μένουν και για να
και για να μπορούμε να μελετάμε, ας πούμε. Ακριβώς, όταν... και νομίζω όλοι έχουμε δει και βιβλία που γράφουν κάποιες παρτίδες, τα περιοδικά, σε εφημερίδες που έχουν τα γνωστά μας παιχνίδια, είναι συντεταγμένες και νομίζω έτσι έχουν καταγραφεί και κάποιες ιστορικές παρτίδες του παρελθόντος. Υπάρχουν παρτίδες από το 1600 και βάσει αυτών είχε αναπτυχθεί η θεωρία που λέμε πλέον. Α, ωραία, από το 1600. Βάσει όλων αυτών των παρτίδων. Αφού ένα παιδί μάθει τα βασικά, το πώς κινούνται τα κομμάτια, για τα οποία δεν μίλησα, θα μιλήσω σε λίγο, είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι παρτίδες του 1600. Είναι πολύ διδακτικές και δίνουν πάρα πολλά στο παιδί για να μάθει να μπαίνει σε μία λογική. Αυτό που το κάνει μοναδικό διδακτικό εργαλείο, κατά τη γνώμη μου, είναι η απλότητα, η οποία μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Δηλαδή, μπορεί ένα σκακιστικό πρόβλημα να είναι από πολύ απλό και μπορεί να φτάσουν σε πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Αυτό δίνει δηλαδή βήματα για εμβάθυνση που δεν έχουν επίπεδο, φτάνουν μέχρι πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Ούτως ή άλλως και σε αυτά τα παιχνίδια σκάκι που βλέπουμε στις εφημερίδες κτλ. Είναι εν είδη γρίφο ακριβώς. Αν κάποιος ξέρει, πρέπει να τα βρεις. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λες και εσύ, νομίζω ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από 2-3 απλές κινήσεις και κάποια απλά πιόνια, πόσοι συνδυασμοί μπορούν να προκύψουν και πόσο μπορείς να προβληματιστείς μέχρι να βρεις τη λύση, έτσι. Ειδικά δεν είσαι και έμπειρος ενώ στο αντικείμενο. Για την νεότερη ιστορία του σκακιού, να πούμε ότι η Σοβιετική Ένωση που ήθελε να έχει τα πρωτεία σε πολλά πράγματα, το έκανε βιομηχανία και έβγαλε τη λεγόμενη Σοβιετική Σχολή και είχε, εν πάση περιπτώσει, πολλούς τίτλους στο ενεργητικό της τις δεκαετίες που ήταν στην κορύφωσή της. Υπήρξε ο Αμερικάνος αντίπαλος, ένας μοναχικός καβαλάρης, ήρωας, ας πούμε, ο Φίσερ, ο οποίος το έκανε το σκάκι παγκοσμίως γνωστό πια, γιατί ήταν λίγο κεντρικός και οι παράλογες απαιτήσεις και τα υπέρογκα ποσά που ζήτησε, αφού έγιναν δεκτά, δηλαδή είχαν φτάσει ήταν η αποκορύφωση του ψυχρού πολέμου σε μια σκακέρα. Ήταν όλη η συγκέντρωση του ψυχρού πολέμου σε μια σκακέρα τότε και είχε γίνει πολύ μεγάλος ντόδρος. Ήταν το 70 κάτι, δεν είχα καν γεννηθεί. Υπάρχει αλλά... ταινία επίσης. Βγήκε πρόσφατα και σε ταινία ο Ρόμπερτ Φίσερ, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, πολύ μεγάλος. Πολύ καλή ταινία, παρεπτόντως. Ναι. Και... έχουμε 2-3 γεγονότα με το σκάκι που έχουν σημαδεύσει. Νομίζω και ο αγώνας Καρπόφ Deep Blue, Κασπάροφ, ναι. Ήταν η πρώτη φορά που σκακιστικό πρόγραμμα κέρδισε εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή. Το 97 νομίζω. Το οποίο είναι λίγο αμφιλεγόμενο, γιατί τα λεφτά είναι πολλά, τα συμφέροντα πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή μπορούν οι υπολογιστές να κερδίσουν τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν μπορούν σε όλες τις παρτίδες. Ο τωρινός παγκόσμιος πρωταθλητής παίζει πάρα πολύ δυνατά, πιο δυνατά από κάποια κομπιούτερ. Και δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα είχε μια αναμέτρηση με αυτόν. Ωστόσο, έχει ξεφύγει. Πλέον δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Σαφέστατα. Και προχθές στην εκπομπή είχαμε αναφέρει ένα τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν θυμάμαι, θα το ψάξω όμως να το δούμε. Για τον άνθρωπο που έπαιξε τις περισσότερες ταυτόχρονες παρτίδες με αντιπάλους. Κάπου το είχαμε αναφέρει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι εντυπωσιακό και αυτό το επίτευγμα και το είχα πει τότε. Ότι εγώ ενδεχομένως, ή περισσότεροι άνθρωποι, μπορεί να μην μπορούμε να κερδίσουμε ούτε μία. Και αυτός έπαιξε, δεν θυμάμαι, 6 ώρες συνεχόμενες με 500 τόσους αντιπάλους και κέρδισε γύρω στις 480 παρτίδες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο μπορεί να είσαι μόνος, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται και τουρνουά και γνωρίζεις και κόσμο και μαθαίνεις και από τις ήττες σου. Οι αγώνες επίδειξης που... τα σιμουλτανέ όπως τα λέμε, είναι μια πολύ καλή επίδειξη για το σκάκι. Όταν ένας άνθρωπος, ένας καλός σκακιστής, παίζει ταυτόχρονα με πολλούς. Έχουμε κάνει τέτοιες εκδηλώσεις και στο σύλλογό μας, συνήθως στην αρχή ή στο τέλος της χρονιάς. Και είναι όντως διασκεδαστικές. Υπάρχουν σκακέρες στημένες με τριγύρω αντιπάλους και περνάει ο παίχτης και παίζει σε όλες τις σκακέρες κάθε φορά. Δηλαδή βλέπει μπροστά του τη θέση, μετά πάει σε άλλη θέση. Και πρέπει να σκεφτεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για το τι κίνηση θα επιλέξει. Είναι πολύ καλό. Όπως επίσης πολύ, πολύ πιο θεαματική είναι οι αγώνες blind. Δηλαδή κάποιος ο οποίος
ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Τωρινός, ο οποίος θα υπερασπιστεί τον τίτλο του σε τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβρη, έχει με κλειστά τα μάτια, έχει παίξει σιμουλτανέ σε τέσσερις. Παλιότερα έχει παίξει και σε περισσότερες. Τώρα πρόσφατα έχει παίξει σε τέσσερις με δυνατούς παίχτες. Εντάξει, μιλάμε για υπεραθλητές νομίζω πλέον, έτσι μπορούμε να το πούμε δηλαδή, αυτό. Με κλειστά τα μάτια έχει στο μυαλό του όλες τις κινήσεις που παίζονται ταυτόχρονα. Αλλά να επιστρέψουμε λίγο στο μάθημα, άμα θέλεις Γιάννη, να πούμε δύο-τρία πράγματα για τα υπέροχα αυτά πιονάκια, τα οποία νομίζω κάποιος τα βλέπει, ας πούμε βλέπει και έναν πύργο και δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, βλέπει και άλογο, βλέπει βασίλισσα. Στις άκρες είναι οι πύργοι. Ακριβώς από δίπλα τους είναι τα αλογάκια ή ύπη. Στο τρίτο τετράγωνο είναι ο αξιωματικός, δύο αξιωματικοί. Ο βασιλιάς είναι συνήθως αυτός με το σταυρό. Στις μουσουλμανικές χώρες έχει συνήθως ημισέλινο. Και η βασίλισσα συνήθως έχει το στέμα. Και μπροστά η σειρά είναι όλα τα πιονάκια ή στρατιωτάκια. Κάθε ένα έχει τους δικούς του κανόνες κίνησης. Ο πύργος, ας πούμε, μπορεί να πάει πάντα και μόνο ευθεία, δεν μπορεί να περάσει από πάνω. Αλλά αν λείπει το πιονάκι, μπορεί να πάει κάθετα ή οριζόντια. Με μία κίνηση. Όσα τετράγωνα θέλει. Το αλογάκι κάνει πάντα ένα γάμα και είναι το μόνο κομμάτι που μπορεί να πηδάει ή να περνάει πάνω από άλλα κομμάτια. Οπότε κάνει ένα γάμα, κάνοντας δύο τετράγωνα μπροστά και ένα πλάγιος, αριστερά ή δεξιά, ή δύο τετράγωνα πλάγια και ένα μπροστά ή πίσω. Αυτά πάνε και πίσω, να πούμε, έτσι. Ναι. Η αξιωματική, η τρελή όπως τους λέγαν κάποτε, κινούνται μόνο σε μαύρα τετράγωνα. Ο μαυροτετράγωνος κινείται μόνο σε μαύρα, ο ασπροτετράγωνος κινείται μόνο σε άσπρα. Στα μαύρα διαγωνίως μόνο, ευθεία διαγωνίως. Είτε από τη μία μεριά, είτε από την άλλη. Ο βασιλιάς είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μας, γιατί μόλις μας τον φάνε ή μόλις μας τον εγκλωβίσουν, χάνουμε την παρτίδα. Και ο σκοπός του παιχνιδιού είναι ακριβώς αυτός. Να εγκλωβίσουμε, να φάμε τον αντίπαλο βασιλιά. Okay. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν κουνιέται μόνο ένα τετραγωνάκι, εκτός από μια ειδική κίνηση, το ροκέ που μπορεί να κουνηθεί δύο. Η βασίλισσα είναι το πιο ισχυρό κομμάτι. Γι' αυτό είπα ότι εγώ ήθελα μόνο βασίλισσα, παρεμπιπτόντως. Έχει ένα συνδυασμό κινήσεων και του πύργου και του αξιωματικού. Δηλαδή μπορεί να κινηθεί είτε ευθεία, είτε διαγώνια. Και τα πιονάκια κινούνται πάντα μόνο μπροστά. Ποτέ πίσω και ποτέ πίσω. Τετράγωνο. Είναι το πιο μικρό σε αξία κομμάτι μας. Δεν μπορεί. Η ιδιότητά του είναι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει εφόσον βρει κάποιον μπροστά, παρά μόνο να φάει. Είναι ότι μπορεί να φάει το αντίπαλο κομμάτι όταν είναι διαγώνια μπροστά του. Και έχει και την εξής ιδιότητα. Όταν φτάσει στην τελευταία γραμμή, μπορεί να βγει από τη σκακέρα και να προαχθεί, όπως λέμε, σε βασίλισσα ή κάποιο άλλο κομμάτι πλην του βασιλιά. Ακριβώς. Αυτά είναι τα βασικά. Είναι χοντρικά οι κανόνες, ναι. Χοντρικά, εντάξει, μπορείτε να μάθετε περισσότερο, είπαμε, εκεί στον σύλλογο. Και κάθε πιόνι, λοιπόν, έχει τη δικιά του αξία και τη δικιά του, ας πούμε, ικανότητα, ξεχωριστή ικανότητα. Οπότε, νομίζω έχει δίκιο ο Δημήτρης που, ναι, μεν είπαμε ότι κάτι παίχτες ενδεχομένως να έχουν κάποιο αγαπημένο πιόνι, αλλά όλα πρέπει να τα χρησιμοποιείς, έτσι. Ναι. Έχετε παίξει ποτέ αντίπαλοι παρεμπιπτόντως? Εγώ το 2004 παίζουμε αντίπαλοι. Α, ποιος κερδίζει, διεθώς έχουμε ρεκόρ. Δεν μετράμε, αλλά σύντομα εγώ. Συνήθως εσύ. Πώς να τον αφήνω. Λοιπόν, Γιάννη, είναι πρόκληση αυτό, να ξέρεις. Πρέπει να σας βάλουμε να σας βιντεοσκοπήσουμε να κάνετε μια κόντρα μεταξύ σας. Να δούμε. Θα τα καλείτε. Αυτή την ερώτηση πρέπει να μας την κάνετε εκτός φακού για να έχετε διαφορετική απάντηση, νομίζω. Α, ναι. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να μας πούνε οι μαθητές σας την επόμενη φορά. Μάλιστα. Που θα σας έχουν δει. Να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης είναι πολύ δυνατός σκακιστής, αλλά εγώ πέρυσι ήμουνα πρωταθλητής Δυτικής Ελλάδας. Άρα καταλαβαίνετε, είναι κόντρες εδώ. Τώρα τι Κασπάροφ και Deep Blue και αυτά. Εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ. Εμείς έχουν το ενδιαφέρον τους. Και εδώ με παραπέμπει βέβαια να σε ρωτήσω πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει σε αγώνες. Γιατί εντάξει, μπορεί να μας βλέπουν αρχάριοι ερασιτέχνες που θέλουν να μάθουν. Κάποιος που ενδεχομένως δεν το έχει σκεφτεί, που έχει ασχοληθεί με το σκάκι και θα ήθελε να γίνει πιο ένεργο. Υπάρχει
πρέπει να είναι γραμμένο σε κάποιο σύλλογο για να πάει να κάνει αγώνες. Τι ακριβώς γίνεται? Για να λάβει μέρος σε επίσημους αγώνες, πρέπει να είναι γραμμένος σε κάποιο αθλητικό σωματείο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διεθνή τουρνουά, τουρνουά τοπικής εμβέλειας, το τουρνουά εθνικής εμβέλειας. Για όσους ενδιαφέρονται, όσους μικρούς μας φίλους ενδιαφέρονται που πηγαίνουν σχολείο ακόμα, να πούμε ότι την Κυριακή έχουμε εσωτερικό πρωταθληματάκι στο σύλλογο με τους μαθητές. Αλλά αν κάποιο παιδί ενδιαφέρεται και γνωρίζει κινήσεις, γνωρίζει τα βασικά, αν θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να λάβει μέρος την Κυριακή 11 η ώρα. Έχουμε πρωταθληματάκι στο σύλλογο μας Αγίας Μαρίνης 58, το παλιό κτηνιατρίο. Εκεί με οδηγείς πολύ καλά. Μπράβο, θα σε ξαναφέρω, Γιάννη, γιατί ήθελα να πω ότι κάνετε διάφορες δραστηριότητες. Έχετε και καλεσμένους στο παρελθόν σημαντικούς σκακιστές. Τι ετοιμάζετε? Μας είπες ότι έχετε το τουρνουά Κυριακή, αυτή την Κυριακή. Φαντάζομαι ακολουθούν και άλλοι αγώνες. Έχουμε ξεκινήσει, ακολουθούν και άλλοι αγώνες. Ακολουθεί ένα τουρνουά εθνικής εμβέλειας. Είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα Blitz και Rapid, τα οποία θα λάβουν χώρα στη Θεσσαλονίκη. Θα συμμετέχουν και κάποιοι από εμάς. Είναι στη Θεσσαλονίκη 28 με 30 Οκτωβρίου, το τριήμερο. Το Blitz, να πούμε ότι είναι το γρήγορο σκάκι, με χρόνο κάτω από 5 λεπτά για τον κάθε παίχτη. Πλέον τα σκακιστικά χρονόμετρα, το σκακιστικό χρονόμετρο είναι ένα χρονόμετρο το οποίο έχει ξεχωριστό χρόνο για τον κάθε παίχτη. Και την ώρα που παίζει την κίνηση κάποιος, πατάει ένα κουμπί και μετράει ο χρόνος του άλλου. Και αντίστοιχα, έτσι και ο άλλος. Τα σκακιστικά χρονόμετρα πλέον έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν κάποια δευτερόλεπτα μόλις παίξει την κίνηση. Και βάσει αυτού, ο συνηθισμένος χρόνος του Blitz πλέον, και ο οποίος θα είναι και στο πρωτάθλημα το Πανελλήνιο, είναι 3 λεπτά για όλη την παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο για κάθε κίνηση. Ωραία. Και το Rapid αντίστοιχα θα είναι κάποιος χρόνος κάτω από ώρα. Συνήθως είναι 25 λεπτά για όλη την παρτίδα και 10 δευτερόλεπτα προστιθέμενος χρόνος για κάθε κίνηση. Είναι αυτά τα πολύ ωραία χρονόμετρα τα οποία τα βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ σε ταινίες. Εγώ τα έχω δει αυτό με το κουμπάκι το υπέροχο. Λοιπόν, θα έρθω κι εγώ μια μέρα, να ξέρετε. Ναι, να δείτε και στο σύλλογο. Θα έρθουμε και με κάμερα και χωρίς κάμερα, γιατί δεν νομίζω να θέλετε να δείτε να παίζω σκάκι, ειδικά με κάποιους από εδώ τους δύο κυρίους. Γιατί νομίζω δεν θα μας πάρει ούτε λεπτό. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το σκάκι σίγουρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στα παιδιά. Έχουν και τη σελίδα στο Facebook. Και να μάθετε περισσότερα για το μαγικό ασπρόμαυρο συνήθως κόσμο του σκακιού, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα ποιο είναι, και νομίζω βοηθάει πολύ και στη φαντασία των μικρών μας φίλων. Τώρα με στρατιωτάκια, με βασίλισσα, με βασιλιά, τους παραπέμπει λίγο. Το σκάκι έχει πολλαπλά ωφέλη και εξασκεί τη φαντασία, μαθαίνει το παιδί να καταλαβαίνει και να υπακούει σε κανόνες, να αναπτύσσει την εσωτερική πειθαρχία, την αναλυτικότητα, αλλά και την συνδυαστική σκέψη. Γενικά έχουν γίνει κάποιες μελέτες και κάποιες έρευνες και έχει αποδειχθεί, τεκμηριωθεί τέλος πάντων, ότι μαθητές που ασχολούνται με το σκάκι έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο από μαθητές άλλους. Ακριβώς. Γενικά οξύνει τη φαντασία και τη σκέψη. Είπαμε, είναι μια πάρα πολύ καλή εξάσκηση για το νου και γενικότερα για την εγκεφαλική λειτουργία. Και όπως μας είπες και εσύ, δεν χρειάζεται και κάποιο τρελό κόστος κάποιος για να ασχοληθεί. Θα πάρει μια σκακέρα. Εντάξει, σαφέστατα υπάρχουν και σκακέρες, τις οποίες έχουμε δει και συλλεκτικές και με διαμάντια, με χρυσά. Εντάξει, δεν θα πάρετε εσείς κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως απλές σκακέρες. Ακριβώς, είτε με μαγνήτη, είτε χωρίς μαγνήτη κτλ. Μια από τις πολύ δυνατές φωτογραφίες που είναι και επίκαιρη που είχα δει πρόσφατα, ήταν δύο πρόσφυγες στον δρόμο τους που είχαν στήσει μια σκακέρα και παίζανε. Δηλαδή είναι τόσο απλό σαν άθλημα. Και μπορεί να σου δώσει χαρά ακόμα και χωρίς να έχεις τίποτα, χωρίς να είναι μια ασχολία. Ακριβώς.
Οπότε για περισσότερα πράγματα θα απευθυνθείτε στο Σύλλογο Ιαννητών Σκακιστών. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά. Είναι απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο. Απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο Αγίας Μαρίνης 58 και Κάτσαρη, το παλιό κτηνιατρίο. Ισόγειο. Ισόγειο και επιφυλάσσομαι και εγώ. Θα πάρω τη Μαρία την Κύρη που τη συνεργάζεται εδώ του εναλλακτικού αθλητισμού να έρθουμε και μια μέρα να παίξουμε, να δούμε τι. Θα χαρούμε πολύ να σα έχουμε κοντά μα. Τι κάνετε εκεί πέρα, τι καλό μάλλον κάνετε εκεί πέρα. Και να σα ευχαριστήσω και εσένα Γιάννη και Δημήτρη που ήσασταν μαζί μα και μα βάλετε λίγο έτσι στον κόσμο του σκακιού. Αλλά να σε εκμεταλλευτώ λίγο Γιάννη παραπάνω. γιατί τα έχουμε πει βέβαια πολλέ φορέ εδώ και πέρσι, αλλά. Έμαθα ότι πήγαν πολύ καλά και οι παραστάσεις του Ματωμένου Γάμου αυτό το τετραήμερο και έχουν ένα ακόμα. Έχουμε ένα ακόμα τετραήμερο, ναι, έχω και αυτή την ιδιότητα. Παίζουμε παραστάσεις το Ματωμένο Γάμο στο θέατρο Έκφραση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα που μας έρχεται. Τελευταίες παραστάσεις. Τελευταίες παραστάσεις, για όσους δεν το είδανε ή θέλουν να το δούνε. Γι' αυτό το λόγο έχω και το μουστάκι, για το ρόλο μου. Είναι λόγω του ρόλου, να πούμε, αλλά ήταν και μια τεράστια επιτυχία, εγώ θα πω. Το είπαμε και με τη Μίνα την προηγούμενη εβδομάδα, τη Μίνα την Παπά και τα παιδιά που ήταν εδώ. Ναι, πήγε πολύ καλά και παρόλο που ο κόσμος δείχνει να ζητάει κωμωδίες γιατί θέλει να γελάσει, έφυγε συγκινημένος και το ευχαριστήθηκε που είδε αυτό το έργο. Είναι εκπληκτικό και εγώ το είχα πει και θα το ξαναπώ, επειδή ήμουν από τους τυχερούς που ήρθα από τις πρώτες παραστάσεις πέρσι που ξεκινήσατε, πριν γίνει όλο αυτό με την περιοδία και αυτή η τεράστια επιτυχία και καλά κάνετε και αποφασίσετε να ξαναπαίξετε 8 τελευταίες παραστάσεις. Τις πρώτες 4 τις περάσαμε, οι 4 έρχονται. Νομίζω αξίζει πραγματικά τον κόπο. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά από το Θέατρο Έκφραση. Να κλείσετε τις θέσεις. 9 και 4 Αραβαντινού 14. Να δείτε και τον Γιάννη, ο οποίος είπα μικρός από σκακιστής είναι και ηθοποιός. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνδυάσετε κάποια στιγμή. Το έχετε σκεφτεί, να συνδυάσετε σκάκι με θέατρο. Μου έρχεται από το έργο που παίζουμε, από το Ματωμένο Γάμο, μία πολύ δυνατή φράση που λέει η μάνα στο γιο της, η οποία ταιριάζει πάρα πολύ με το σκάκι. Όλη η ζωή μια αμάχη είναι. Και το λέω αυτό επηρεασμένος από τον παλιό μου προπονητή στο σκάκι, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, γιατί προσπαθώντας να σου εξηγήσει για το σκάκι, σου εξηγούσε για τη ζωή. Και όταν σου έλεγε κάτι για το σκάκι, το έφερνε σε παραλληλισμό και μου έδειχνε, δηλαδή, μου έλεγε ότι αυτό το πράγμα ισχύει και στη ζωή. Mm-hmm. Και μου έλεγε πάρα πολλές φορές πόσο η ζωή μοιάζει με το σκάκι ή πόσο το σκάκι μοιάζει με τη ζωή. Mm-hmm. Και με ενέπνευσε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο. Βέβαια, τώρα τα βλέπετε ότι μάλλον δεν θέλουμε, δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Θα αφιερώσω όλη την εκπομπή στα παιδιά. Με οδηγεί να σε ρωτήσω το πώς ασχοληθήκατε και οι δύο, δηλαδή πώς προέκυψε να ασχοληθείτε με το σκάκι. Εγώ παίζω από πολύ μικρή ηλικία, κάτω των τριών. Με έμαθε ο πατέρας μου για να με απασχολεί, μάλλον. Οπότε, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και έχω μνήμη, θυμάμαι να παίζω σκάκι. Οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγινε. Απλά παίζω σκάκι, δηλαδή από πολύ μικρός. Γιάννη. Και εγώ από πολύ μικρός παίζω σκάκι, πριν πάω σχολείο. Δεν ήμουνα στα Γιάννενα όταν ήμουνα μικρός και ήμουνα σε μια κωμόπολη που κάποιος άνθρωπος με πρωτοβουλία του μάθαινε σκάκι σε όλα τα γύρω χωριά. Mm-hmm. Και μαθαίνοντας ο αδερφός μου, μου έδειξε τις κινήσεις και μου άρεσε και εμένα, πήγα έπαιξα, ήμουνα και καλός και έμαθα σκάκι. Μετά έπαιζα αργότερα με τον ξαδερφό μου και με άλλους και ασχολήθηκα. Και σιγά σιγά προέκυψε όλο αυτό. Ναι, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο σκάκι όταν πήγαινα τότε, ήταν οι εκδρομές που κάναμε με τους αγώνες και αυτές μου άρεσαν και μου έχουν μείνει. Και το σκάκι μου αρέσει, αλλά αυτό που μου άρεσε και με κράτησε ήταν οι εκδρομές που κάναμε στους αγώνες. Είπαμε, να και τώρα έχετε 28 και 30 Οκτώβρη, θα πάτε κάποια άτομα εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Όσοι θέλουν, στη Θεσσαλονίκη. Και θα κάνουμε και άλλες εκδρομές, να πω, και με τα παιδιά και σε γειτονικές πόλεις. Γι' αυτό. Είναι ευκαιρία να ασχοληθείτε με ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και ένα άθλημα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Γιάννη και Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ και θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος. Τώρα, με αφορμή το σκάκι, με αφορμή κάτι άλλο, θα είμαστε εδώ στο μεταξύ μας και πάλι.